Λοιπόν, χαμός και σήμερα. Κοτοπουλάκι πολυτελείας, κυρίες και κύριοι μου. Δοκιμάσει λίγο εδώ πέρα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, μα, άμα σου πω ότι δεν ξέρω τι τρώω τώρα, τρώω μανιτάρι, τρώω κοτόπουλο. Τη γεύση καταλαβαίνω. Αυτό εδώ, με τι είναι εδώ. Κοτόπουλο. Α. Το άλλο που έχεις πάρει είναι ζύμη. Είναι... Του πάει ζύμη από πάνω, παιδιά. Πρέπει να έχει βάλει καμιά πονηρία, λίγο τυράκι, κάτι. Έχει μια γευσούλα έτσι. Μ' αρέσει. Κάτι έβαλε, δεν ξέρω. Έχει βάλει κάτι σε τυρί. Τυρί δεν έχω βάλει. Έχω βάλει σε γάλα, σε ξινόγαλο. Α, αυτό θα είναι τότε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και πάλι το Ιτιβουτιράρα, τη χωριό Αγελάδος έχουμε για να γίνει χαμός το φαγητό μας. Πάμε να ξεκινήσω να φτιάξω το κοτοπουλάκι μου. Έχω ζεστάνει εδώ πέρα μια κατσαρολίτσα. Μεγάλη, μπορεί εσείς. Παιδιά, εγώ θα ήθελα και μια σαλατούλα με το φαΐ μου. Και το λαδάκι του που είναι ωραίο, επιμένω. Εδώ πέρα έχω λαδάκι. Μην το χρησιμοποιήσεις, εδώ εμένα μου αρέσει. Εδώ πέρα. Έχουμε κανένα ντοματίνι, έχουμε τίποτα. Εδώ. Για να δω. Λοιπόν, έριξα λαδάκι σε μια κατσαρολίτσα. Θα ρίξω τώρα ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Είναι πολύ εύκολο και γρήγορο φαγητό. Λάτα τίποτα. Τη βάψαμε. Μήπως έχουμε ψωμάκι. Τα έχω πάει στα τυπά μέχρι να βγει. Λοιπόν, όχι, 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 μη φυγεί, κάτσε. Έχω ψιλοκομμένο ένα κρεμμυδάκι, Ελενάκι μου, και ένα σκορδάκι. Ωραία. Ναι. Θα ρίξω καροτάκι μέσα με τη μία. Είναι πολύ γρήγορο φαγητάκι, δεν είναι καθόλου τέτοιο και είναι comfort food. Δηλαδή, ό,τι λαχανικά έχει στο ψυγείο σου μπορεί να τα βάλει μέσα. Είτε έχει πιπερίτσε, μανιτάρια όπω τα βάλουμε. Ό,τι σου περισσεύει, ρίξτο. Λοιπόν. Μαγειρεύω σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και με το που μου καραμελώσουν λίγο το καροτάκι με το κρεμμυδάκι μου, θα ρίξω μέσα το μανιταράκι. Λοιπόν, ανακατεύουμε και με το που πάρει χρώμα το μανιταράκι μου, κοιτάξτε εδώ πέρα, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο φαγητάκι. Είναι ενδιαφέρον, αλλιώτικο. Είναι, ναι, είναι συμπούρβουλο. Λοιπόν, με το που πάρει χρωματάκι και κοίταξε πόσο εύκολη είναι η γέμιση. Θα πάρω εδώ κοτοπουλάκι στήθος που το έχω κόψει σε μπουκές, που έχω πάρει τον κύριο Κυριακάκη, που το χασάπικό του είναι στη Βασιλίση Σοφίας Κερμού, στο Μαρούσι, να είναι καλά ο φίλος μου. Και θα ρίξω μέσα το κοτοπουλάκι. Εδώ είσαι. Δίνουμε λίγο χρώμα στο κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Όλα μαζί. Χρησιμοποίησα και λαδάκι χωριό, που σου αρέσει, Ελενάκη. Α, βλέπω τώρα θέλει άλλο λίγο, θα ρίξω. Μου στέγνωσε. Λίγο ακόμα. Εδώ είσαι. Και με το που ρίξω το κοτοπουλάκι, παιδιά μου. Έχω στο κυλικείο λίγο λάχανο. Τώρα εγώ θέλω να πάω το λάδι, κατάλαβες. Και ψάχνω να βρω πού να το βάλω το λάδι. Έχω και εγώ τα θέματα μου. Πες εδώ πέρα στο τσουπί, ό,τι θέλει. Λοιπόν, με το που ρίξω το κοτοπουλάκι μου, θα ρίξω μέσα 2 κουταλιές της σούπας αλευράκι. Γιατί θα ρίξω αλεύρι? Για να μου δέσει σαλτσούλα και για να μου γίνει, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς είναι η σαλτσούλα, τη βλέπετε? Για να μου πήξει ωραία και να μου χυλώσει. Οπότε, ανακατεύω, χαμηλώνω λίγο, γιατί... Να έχεις. Χαμηλώνω λίγο για να μην μου κολλήσει το φαγητό και θα ρίξω μέσα 2 κουταλιές της σούπας αλευράκι. Κοίτα εδώ τι έφτιαξα. Εδώ. Και ανακατεύουμε. Πλήρη ζωή. Ω, ναι μωρέ, πάμε. Ανακατεύοντας το κοτόπουλο. Λοιπόν, με το που ρίξουμε 2-3 γύρες, κοιτάξτε εδώ πέρα. Αγάπη μου, αύριο έχουμε φαγάκι ή γλυκάκι? Αύριο τι μέρα είναι? Παρασκευή. Παρασκευή. Α, δεν είσαι εσύ εδώ αύριο. Γιατί, άμα θέλεις, θα σκάσω όχι, μύτια από πουθενά. Όχι, αλλά τη Δευτέρα θέλω παραγγελιά, ναι. Ό,τι και να φτιάξει, αν είναι φαΐ, ναι. Θέλω μια coleslaw σαλάτα. Θέλω να σου φτιάξω μια coleslaw. Ναι, όχι τώρα. Το φαΐ που θα έχουμε, ό,τι έχουμε τη Δευτέρα. Φτιάξε μου ένα που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σαλατούλα, τρελαίνομαι. Εννοείται, θα σου κάνω ένα κουβά, ό,τι θέλει. Όχι ένα κουβά, παιδάκι. Θα σου φτιάξω ό,τι γουστάρεις. Ένα μπολάκι. Έτσι, θα στο φτιάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν λοιπόν, αγχώνομαι. Εγώ, κόλσλο. Να σου βάλω και μιλαράκι και καρύδια, να σου κάνω λίγο πιο. Όχι. Τι θέλει, απλό. Έτσι τσακώνομαι και με τη μάνα μου. Ας πούμε, λέει, θα φτιάξω γεμιστά. Θα κάνει τέλεια, δεν υπάρχει ωραιότερα γεμιστά, δεν έχω φάει από τη μάνα μου. Και μετά αρχίζει, βάζει μέσα. Αλλά είπα να το αναπτύξω. Κουκουνάρια, σταφίδες. Γιατί ρε μάνα, της λέω, δεν το τρώει κανείς μας έτσι. Κάνε μας τα κανονικά τα γεμιστά. Εντάξει. Μα γιατί, παιδί μου, εγώ για καλό το κάνω. Μα δεν μας αρέσει για καλό. Το θέλουμε το τυποποιημένο, το γεμιστό. Κόρσο, το original θα φας. Το original. Το original. Έφυγε. Λοιπόν,
Ξαναλέω, έχω ρίξει ένα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, σκορδάκι, ένα καροτάκι μεγάλο ή δύο μικρά, μανιταράκια, κρασάκι. Θα ρίξω τώρα αλατάκι. Εδώ, έτσι. Ξετελιστείτε. Εδώ πέρα. Πιπεράκι. Νεράκι. Βλέπετε, δεν έχει πολύ υγρασία και θα ρίξω και ένα κύβο μέσα. Εδώ. Φίλης, πες μου. Έλα. Τι σου έχω κάνει και πάψες να μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. I love you. I love you, κάργα. You love me, αλλά δεν μου το τραγουδάς. Μου το λες μόνο με λόγια. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Αγάπη μου, τι έφερες. Ορίστε. Πάρε το λαδάκι το special εκεί πέρα. Λοιπόν. Και αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι η γέμιση για το πουλάκι. Δεν θέλει τίποτα άλλο, να πάρει μία βράση και είναι έτοιμο. Για να το γυρίσουμε μέσα στο σκεύος μας. Εμένα χωρίς λάδι σαλάτα δεν μ' αρέσει. Μην ακούτε για τις δίαιτες. Έχουν δίκιο, παχαίνει το λάδι, αλλά είναι το μόνο που νοστιμεύει τα πάντα. Και είναι ωραίο πράγμα το λαδάκι. Κάνει και καλό. Παιδιά, εγώ το λάδι δεν το έχω για να παχαίνει σε μεγάλες ποσότητες. Τώρα εγώ θυμάμαι όταν γέννα και έκανα δίαιτα, μου λέγανε περιόρισε το λάδι. Λέω εγώ χωρίς λάδι δεν μπορώ να φάω. Το λάδι το θέλω. Πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ. Με το που πάρει ξαναλέω μια βράση αυτό εδώ πέρα, το αφαιρώ. Πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξω τη ζύμη μου. Θα χρησιμοποιήσω για να μου γίνει ωραία, μυρωδάτη, τραγανή, αφράτη ζύμη μου, το βούτυρο Αγελάδος χωριό. Λοιπόν, αλευράκι μέσα σε ένα μπολάκι, ρίγανη ξερή, μέσα, τέλεια, αλατάκι, αυτός είμαι. Τι σου έχω πιπεράκι. Ποπό! Δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Κι όλους σε κακό πήμα παρακιά δεν γυρνάς. Κι άλλους μιλάς, δεν μ' αγαπάς. Λοιπόν, και όπως είμαι, κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα αυτό που σας έλεγα, όπως είμαι εδώ πέρα θα πάρω ένα οβάλ πυρήμαχο σκεύος και θα διάσω μέσα το κοτοπουλάκι μου. Κοτοπουλάρε, εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα με το ζουμάκι του, να έχει αρκετό ζουμάκι. Η σαλατούλα του πάει. Λοιπόν, πάει το κοτοπουλάκι. Πάμε τώρα στη γέμιση. Έχω ρίξει, η Ελενάκη μου, αλευράκι, αλατάκι, πιπεράκι και ρίγανη ξερή. Σωστά. Θα πάρω τώρα βούτυρο, ξαναλέω, χωριό για να μου γίνει έτσι μυρωδάτο, ωραίο, τραγανό, που μπορώ να το χρησιμοποιώ και στη μαγειρική το βουτυράκι το συγκεκριμένο, αλλά και στη ζαχαροπλαστική. Το ίδιο ωραίο αποτέλεσμα έχω και θα πάρω 100 γραμμάρια. Εδώ πέρα είσαι. Μέσα, 100 γραμμάρια. Τέλεια.